Χριστός ο Θεός, όμαν υμνούντες μεγαλύνομε. Τη γέννηση του Θεανθρώπου γιορτάζουν πιστοί και στην Κρήτη που σειραίουν στους ιερούς ναούς για να ανάψουν ένα κερί στη χάρη του με την ελπίδα και την προσδοκία για ένα καλύτερο αύριο με ειρήνη και υγεία. Μεγάλη συγκίνηση σήμερα και με τον Αρχιεπίσκοπο και γενικότερα όλη η Θεία Λειτουργία εδώ στο Μητροπολιτικό Ναό. Ήταν έτσι, μας δημιούργησε πολλά συναισθήματα. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, υγεία πάνω απ' όλα. Χαρά, ευτυχία, υγεία σε όλες τις οικογένειες. Είναι πιο όμορφα φέτος, σιγά σιγά να βρισκόμαστε και λίγο πιο κοντά, να γινόμαστε λίγο πιο ζεστοί, να αγκαλιάζουμε λίγο περισσότερο ένας τον άλλον, μας έλειψε αυτό. Το χρειαζόμαστε. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά με υγεία. Έχουμε ησυχία προς το παρόν και ελπίζω ο κοινός χρόνος να είναι καλύτερος. Είμαστε ευτυχείς που ζούμε ακόμα. Πολύ ευτυχείς γιατί είμαστε ηλικιωμένοι και έχουμε περάσει πολλές δύσκολες στιγμές. Χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία και αγάπη σε όλους. Το μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου ζέστανε τις καρδιές των κριτικών που παρακολούθησαν την πανηγυρική Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ανταλλάσσοντας ευχές αγάπης. Πάρα πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα και η πρώτη μου ευχή θα είναι για σας και το Κρήτη TV, διότι είστε πάντα στις επάλξεις, χαρούμενοι, όμορφοι, καλόκαρδοι και σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς το ίδιο. Είναι μια υπέροχη μέρα σήμερα. Εκτός από τον υπέροχο καιρό του Ηρακλείου, έχουμε και αυτό το θαυμάσιο παιδί, θα το πω γιατί είναι πάρα πολύ μικρός, έχει γεννηθεί το 68 τον Ευγένιο, τον Αρχιεπίσκοπό μας, που έκανε μια υπέροχη λειτουργία, με νόημα, με ουσία, χωρίς περιττά λόγια και πολύ αγάπη. Ό,τι καλύτερο και ό,τι επιθυμεί ο καθένας, σας εύχομαι. Και πάντα με υγεία να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Να ξαναβρούμε το χαμένο παιδί που έχουμε μέσα μας, το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο Χριστός μας ήρθε στον κόσμο και έγινε παιδί, για να υπενθυμίζει διαρκώς ότι πρέπει το ταχύτερο δυνατό να επανεύρωμε τη χαμένη παιδικότητα, τη χαμένη απλότητα, τη χαμένη αθωότητα, τη χαμένη αγνότητά μας, για να μπορούμε να ειρηνεύσουμε με τις ψυχές μας. Το άστρο της Βηθλεέμ, της Αγίας μας Εκκλησίας, μας δείχνει το δρόμο για να βγούμε από τα σκοτάδια στο ξέφωτο της νέας ζωής που φανέρωσε με τον ερχομό Του ο Ήλιος της Δικαιοσύνης Χριστός. Στις αληθινές αξίες της ζωής που φωλιάζουν στις καρδιές τους, αναφέρθηκαν πιστοί οι οποίοι ζουν την κάθε στιγμή τα φετινά Χριστούγεννα, τα οποία διαφέρουν από τα δύο προηγούμενα χρόνια, οπότε ίσχυαν αυστηρά μέτρα και περιορισμοί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Είναι πιο καλά, είχαμε κορονοϊούς, τώρα δεν, εντάξει, πάμε καλύτερα. Κλειστήκαμε, χαθήκαμε από τις εκκλησίες, χάσαμε τις παρέες μας και όλα αυτά μας δείξανε, χάσαμε την ελευθερία μας. Και αυτό είναι, όταν χάσουμε κάτι το αναζητούμε. Πόλεμο συνεχίζεται, ενεργειακή κρίση και έρχεται το ένα μετά το άλλο και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Κάθε χρόνο γίνεσαι πιο σοφός. Στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά διανεμήθηκε στους πιστούς το παραμύθι «Η μικρή Αστερίνα και το τέλος του κορονοϊούλη». Πρόκειται για ένα τρυφερό παραμύθι για την μεγάλη δύναμη της προσευχής στα μικρά παιδιά. Και ο κορονοϊός είναι ένα θέμα που καλά είναι τα φάρμακα, καλά είναι όλα όσα λέει η επιστήμη, αλλά θέλει και λίγη προσευχή για να φύγει από τη ζωή του κόσμου.